Λοιπόν, το θέμα το συζητήσουμε με τον θεολόγο τον Ανδρέα τον Πιτσιλίδη. Ανδρέα μου, καλή σου ημέρα. Καλή σου ημέρα, Παναγιώτη μου. Με όλη την επίγνωση αυτού που λέω και χωρίς διάθεση να σκέψω, γιατί δεν μου έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θεολόγος χρειάζεται στη συζήτηση ή ψυχίατρος, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω θεολογική ανάλυση. Εντάξει. Ξεκινώ... Αλήθεια, πού να πάμε, δηλαδή, αν είναι να αποκτήσουμε. Σκεφτείτε τώρα μια έγκυο γυναίκα που τρώει και φρουτοσαλάτα, να αποκτήσει παιδάκι με χυλάκι πετροκέρασο και παγόνο περίκοκο. Δηλαδή εκεί θα το πάμε στο τέλος. Μας έχει γίνει viral σε όλη την Κύπρο. Έχουμε γίνει θέατρο να γεννήσουμε και αγγέλης και ανθρώπης, λέει και το Ευαγγέλιο. Τι θα γίνει, αν το κάνει ομαδικός, Θεέ μου σχόραμε δηλαδή μια γυναίκα, θα βγει και ο παιδίκος μου αγάπητο. Εκεί φτάσαμε, εκεί μας κατήντησε η ιστορία. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, υπόλοιπα... πώς ερμηνεύονται όλα αυτά, δηλαδή... Ειλικρινά, θέλω τώρα να τοποθετηθώ με λίγο πιο... Ναι. Εσύ συνδεσταλμένο, συγκροτημένο, πώς να το πείτε, σεμνότυφος δεν είμαι και ούτε θέλω να γίνω και ούτε πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να είναι χαρακτηριστικό γνώριμα το χριστιανό η σεμνότυφία. Η σεμνότητα ναι, αλλά τα αφήνω αυτά στην κρίση άλλων και προχωρώ να πω το εξής, Παναγιώτη. Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεοφυτός, δεν κρύβω ότι στο παρελθόν υπήρξε άνθρωπος που τύχανε του σεβασμού μου. Ως άνθρωπος έχει ακόμα το σεβασμό μου και την αγάπη μου. Αυτό είναι δεδομένο. Ως θεολόγος όμως, ως Μητροπολίτης, ως άνθρωπος που εκφράζει λόγο του Ευαγγελίου, στο παρελθόν είχε το σεβασμό μου γιατί εξέφραζε ένα λόγο και σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού μετριοπάθεια, σύνεση, σοφροσύνη, συνδιαλλαγή, ειρήνη, αλληλοαποδοχή, αλληλοσεβασμού, φιλία, ειρήνη και όχι πολέμου. Το ίδιο και στα θεολογικά ακούγα τουλάχιστον ένα λόγο μετρημένο, όχι της υπερβολής, όχι της ακρότητας ό,τι αφορά το εκκλησιαστικό πλούτο, τις εκκλησιαστικές επιχειρήσεις, την εξουσιομανία που μας κατέλαβε όλους λίγο πολύ στον χώρο της εξουσίας. Αυτά τα επικροτούσα. Δεν είχα ποτέ καλή, δεν είχα ποτέ προσωπική σχέση μαζί του για να έχω και συμφέρον να τα λέω, ούτε και το αντίστροφο. Ούτε έχω προσωπικά εναντίον του, ούτε και φύλλα διακείμενο είμαι σε αυτόν, ούτε και στην αυλή του ανήκω. Με κατηγορούν ότι ανήκω σε άλλη αυλή, αλλά όπως και να έχει, το αρνιέμαι γι' αυτό. Αυλή δεν είναι το μετόχι του Κύκου, αλλά όπως και να έχει. Το είπα γι' αυτό για όσους πήγε ήδη το μυαλό του πρωινό, πρωινιάτικα, σε τέτοιες σκέψεις. Όμως, δεν είναι τώρα, ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεκίνησε το ποτάμι. Το ποτήρι, ποτάμι έχει γεννηθεί. Καλά το είπα. Ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια ο Πανιερότατος να μας μιλά για προφητείες, οι οποίες κατά το βιβλικό ορισμό είναι ψευδοπροφητείες, γιατί οι προφητείες στο όνομα του Θεού που δεν επαληθεύονται ονομάζονται ψευδοπροφητείες. Και μάλιστα σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, που διασαφηνίζω, δεν συνηγορώ ότι ισχύουν ακόμα αυτές οι αδίσταχτες προσεγγίσεις της Παλαιάς Διαθήκης που θέλησαν απλώς να περιορίσουν λίγο το ασύστολο κακό που υπήρχε στον κόσμο και όχι να φτιάξουν ένα κόσμο που χαρακτηρίζει τον κόσμο του φωτός και της αγάπης για τον οποίο μιλά το Ευαγγέλιο, ήταν παιδαγωγός της Χριστών, όπως λένε, και την γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμα και αυτές μιλούν για λιθοβολισμό, όποιου στο στόμα του Θεού βάζει προφητείες. Και ο Μόρφου είπε με ημερομηνίες, παρακαλώ, όσοι το έχετε ξεχάσει, εγώ τον έχω καταχωρημένο με δηλώσεις του στο βίντεο, εκεί στο διαδίκτυο, και όχι μία φορά. Ότι θα γινόταν ελληνοτουρκικός πόλεμος εντός εβδομάδων, είπε. Όχι μηνών ή ετών, εβδομάδων. Όχι μόνο δεν είναι. Και το ξανθό γένος, είπε το ρωσικό, θα διαλύσει την Τουρκία. Όχι μόνο δεν έγινε τούτο, αλλά η φιλία μεταξύ, η φιλικοφιλία έστω, μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας έχει αντίσει και καθίσει μέχρι και 300 άνθη. Και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν βλέπω να χαρακτηρίζονται από προβληματική, παρά μόνο είναι μία το Αιγαίο προσέγγιση. Κοιτάξτε, άρα είναι ένας κατήφορος που δεν ξέρω πού θα σταματήσει με όλη την... δεν μου είναι ευχαριστώ να το λέω, η Ιερά Σύνοδος λέγεται Σύνοδος ετυμολογικά από την πρόθεση συν, συγγνώμη που λέω τα αυτονόητα, αλλά μην τα ξεχνάμε γι' αυτά, και το οδός. Συνέρχονται οι ιεράρχες κυρίως για να δουν αν συνοδεύουν, αν συμπορεύονται στον ίδιο δρόμο, αν η πηξίδα κάποιου έχει χαλάσει, αν ο σηματορός του τον στέλνει προς βράχους και προς τον κρυπνισμό, οφείλει η σύνοδος να του το επισημάνει, όχι του Πιτσιλίδη που ήταν που ορθοδρομούσε να τον κατσαδιάσει, αλλά του όποιου μελούς της να το φέρει στο σωστό δρόμο. Δηλαδή αυτό είναι ο σκοπός της Συνόδου. Και αν ο Πιτσιλίδης λοξοδρομήσει στο μέλλον, γιατί δεν το έχει κάνει στο παρελθόν, και δεν εννοώ την προσωπική του ζωή, γιατί αυτή δεν αφορά κανέναν,
όπως δεν αφορά κανένας η προσωπική ζωή, ούτε ιεράρχου, ούτε ανθρώπου, αλλά ο θεολογικός του λόγος εννοώ. Εντάξει, μια κυρία μου Παναγιώτη, για όσους έχουν έτσι πολλή απορία για την προσωπική μου ζωή, τους λέω ότι και είναι όχι από την κλειδαρότρυπα του υπνοδωματίου μου, με τους ανοίξω ολόκληρη την πόρτα, δεν θα βρουν και τίποτα ενδιαφέρον, μάλλον ανία και βαρεμάρα θα τους βαρεθεί, αλλά κλείνω και αυτή την πόρτα και την παρένθεση συνάμα για να σας πω ότι η Σύνοδος οφείλει, αν είναι Σύνοδος, να συνέλθει όχι μόνο για να εγκρίνει προϋπολογισμούς, αλλά και για να θέσει τον μόφου, όχι για να τον καθαριάσει, όχι για να τον ουθετήσει, αλλά για να θέσει ερωτήματα. Να πάρει απαντήσεις και αν ο μόρφου αρνηθεί να συστοιχηθεί με το δρόμο του Ευαγγελίου, τότε επειδή ακριβώς βλέπω παλαϊκή την αντίδραση. Όσοι δεν τις φυγμομετρούν σημαίνει ζουν σε άλλο πλανήτη και όχι στο πλανήτη της κοινωνίας, αλλά στο πλανήτη μάλλον της θεολογίας, να το πω έτσι, της ιεραρχίας. Τότε να τους θυμίσω, γιατί είχαμε και χθες το μνημόσυνο του προχθές, την Κυριακή, κανονικά 3 Αυγούστου, του Εθνάρχη Μαγαρίου, ότι η Εκκλησία είναι ο λαός και η Ιερά Σύνοδος ολόκληρη. Τότε ήταν ολόκληρη Σύνοδος, ο Πάφου Γεννάδιος, ο Κητίου Άνθιμος και ο Κυριανίας Κυπριανός και ολόκληρη Σύνοδος να αποφασίσει σε κάτι, έστω και αν παραβίαζαν βεβαίως σαφώς τους ιερούς κανόνες, ο λαός σαν με ποτάμι πολύβουο θωράκισε τον Εθνάρχη της Κύπρου και απέδειξε ότι η Εκκλησία είναι η φωνή του λαού και όχι και όχι βέβαια. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ιερά Σύνοδος στην προκειμένη περίπτωση, να Ανδρέα? Να συνέλθει και να ζητήσει εξηγήσεις από το μόρφου. Γιατί να τους δεις εξηγήσεις. Πώς. Αρνηθεί να διορθώσει τα πράγματα, τότε θα πρέπει να λάβει μέτρα. Υπάρχουν ιεροί κανόνες που προνοούν πια μέτρα. Τον καλεί πρώτα σε απολογία, τον καλεί. Υπάρχουν διαδικασίες. Δεν θέλω να σας τις πω, όχι γιατί θα σας κουράσω, ούτε γιατί δεν τις ξέρω. Ο εγωισμός μου δεν μου επιτρέπει να σας πω ότι δεν τις ξέρω, τις ξέρω, αλλά γιατί θα σας δημιουργηθεί αίσθηση, και θα έχετε και δίκιο, ότι τα δικαστήρια οχριούν μπροστά μας. Έχουμε κανονική δικονομία βάλει μέσα στον καταστατικό. Έχουν. Συγγνώμη, δεν ήμουν και εγώ στην υπεύθυνο και στην υπογράφο, γιατί να βάλω και τον εαυτό μου μαζί. Πώς θα τα φορτωθώ δηλαδή. Είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι θεολόγος, αλλά δεν έχω στην υπογράφηση του καταστατικό χάρτη. Αυτό το έκτρομα που έχουν φτιάξει. Ούτε για τον τρόπο, τον αντιδημοκρατικό, τον αντιευαγγελικό, τον του εισεκλογή Μητροπολιτών και Φιλισκόπων. Ακού να εκλέγει ο λαός τρεις και αυτοί όποιον θέλουν από τους τρεις, αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή ο λαός να εξέλεξε με 99% για παράδειγμα 98% τον Ευμένιο, ένα τον Αστινόη, η Σύνοδος είχε δικαίωμα να επιλέξει τον Αστινόη. Τι τις κάναν τις εκλογές. Ναι. Μα γι' αυτό και τους πισωγύρισε την πλάτη ο λαός. Πήγαν να ψηφίζουν 7.000 άνθρωποι και αυτοί πανηγυρίζουν ότι έκαναν εκλογές. Και να μην διστάσω να πω ότι καλά και εσείς που ασχολείστε με τα πολιτικά. Όλοι πρέπει να ασχολούμαστε. Πολιτικής καριέρας δεν είμαι και ούτε θα γίνω. Ενεργός πολίτης είμαι και πρέπει να είμαστε όλοι. Βεβαίως και στα πολιτικά ισχύει το ίδιο ότι μας γυρίζει την πλάτη ο λαός και ο λόγος είναι παρόμοιος. Γιατί δεν βλέπει κανένα αποτέλεσμα. Αφού άλλοι αποφασίζουν, εγώ γιατί λέει να λοιπόν, γίνω συνένοχος με την ψήφο μου. Είσαι χήμαρος, Ανδρέα. Να σε ρωτήσω. Περίεργος, συνήθως δεν μου συμβαίνει. Πες μου, σε παρακαλώ. Πώς. Δώσ' μου μια εξήγηση, αν θέλεις, για τα λεγόμενα του μόρφου. Έχεις εξήγηση. Για γιατί τα λέει αυτά ο μόρφου. Δηλαδή, ας πούμε, χθες είχα μια συζήτηση και η συζήτηση ήταν με απλούς πολίτες που μιλούσα. Και λέγανε ότι μα τα πιστεύει. Η ερώτηση ήταν, ας πούμε, τα πιστεύει αυτά που είπε. Τα πιστεύει. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Τουλάχιστον θέλω να πιστώσω τον μόρφου και αρκετούς άλλους ιεραστές, θα λέει ειδικά τον μόρφου, ότι λέει αυτό που πιστεύει. Όμως, από τη μια τον τιμά ότι υπερασπίζεται αυτά που πιστεύει. Όμως, θα σας δώσω ένα παράδειγμα και σας παρακαλώ, τηρουμένων των αναλογιών, μετά τις δάντες δεν είναι το ίδιο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ειλικρινά αυτά που πιστεύουν. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι πληρώνονται και τα λένε. Όχι, οι άνθρωποι τα πιστεύουν. Τώρα όμως η τραγωδία και στις δύο περιπτώσεις, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, τον νεοναζί για παράδειγμα, και παραλαμβάνω, δεν ταυτίζω τον μόρφου με αυτά, ούτε με τους αντιχρίστους, συγγνώμη, δεν έπρεπε να πω το γνώριο ούτε καν, ούτε με τους μαθητές του Ιεχωβά, ούτε με ακραία σχήματα. Λέω όμως ότι το σκεπτικό και το σκεπτικό μου είναι ίδιο. Η τραγωδία είναι του να πιστεύει κανείς και να έχει πιστεί για τέτοια πράγματα. Είναι κρίμα και για τον ίδιο δηλαδή να τα πιστεύει αυτά. Είναι τραγωδία και δεν μπορώ να βρω άλλο όρο να την περιγράψω. Και προσωπική του τραγωδία και συλλογική τραγωδία. Γιατί... Η πλάκα είναι ότι υπάρχουν και πολλοί κόσμοι που πιστεύουν αυτά που πιστεύει. Μα είναι πλάκα. Είμαστε τη πλάκα τελικά στο χώρο τη Εκκλησία και μας παίζουν και για πλάκα οι υπόλοιποι που θέλουν αφορμή. Γιατί πολλοί ψάχνουν για αφορμή για να πούν να τους παλαιτσοπάδες.
ψηλό έχουν δίκιο δηλαδή. Και δεν μιλώ για τον Πόρτο, επειδή έχουμε άλλα τόσα πρωτά. Όμως, να πω τη γνώμη μου, Παναγιώτη, μου θύμισε την περίπτωση που κράξαμε όλη Κύπρος. Δεν ήμουν μέσα σε αυτούς πάλι, οφείλω να απολογίσω. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ήμουν. Σε αυτούς που έκραζα τον Αρχιεπίσκοπο, σε αυτήν έλειπα. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι εκτός Κύπρου. Επέλεξα να μην κατηγορήσω τον Αρχιεπίσκοπο για τη λεγόμενη πισίνα που έφτιαξε πάνω στην ροφή της Αρχιεπισκοπής. Mm-hmm. Παιδιά, αυτό ήταν υπερβολή. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ συνηθισμένη, την έχω δει, όχι από φωτογραφίες, πήγα σε κοντά και έκανε και αυτοψία, θέλετε να σας το πω. Mm-hmm. Είναι μια πολύ συνηθισμένο θεραπευτικό μέσο, ούτε καν ένα. Γιατί έχει πρόβλημα, ο άνθρωπος πρόβλημα υγείας. Πολλοί άνθρωποι και στις γιαγιάδες μας και στις μανάδες μας, ευχαρίστως όλοι θα δώσουν τα χρήματα που απαιτούνται και δεν είναι πολλά, ναι. Είναι, δεν είναι καταφρόνητο για να θεραπευτούν. Υπάρχουν τόσα πολλά και σοβαρά για τα οποία πρέπει να στήσει κανείς κριτική στο μακαριότατο. Είναι ανάγκη να πιανόμαστε από ανύπαρκτα και από σωστό, ανούσια πράγματα. Σωστό. Το ίδιο λέω και για τον Μόσχο. Το ίδιο λέω και για τους χριστιανούς. Τώρα το είπα αυτό σε αφορμή με όσους θέλουν να αποδομήσουν το θεσμό της Εκκλησίας. Ή έστω επικοδομητικά να το ασκήσουν κριτική. Να το κάνουμε. Και το κάνω πρώτος εγώ. Αλλά να το κάνουμε για τους σωστούς λόγους και με τα σωστά επιχειρήματα και όχι για τους ανούσιους ή πλακώδεις ή τεχνητούς ή ανύπαρκτους λόγους. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου, Παναγιώτη. Τώρα, γιατί η διολυσθένεια από το κακό στο χειρότερο μόρφο, θα σας πω μία ερμηνεία δικιά μου, υποκειμενική, πιθανώς και σφαλμένη. Και αυτό ισχύει για όλους τους Μητροπολίτες. Και όλους όσους παίρνουν εξουσία, υπουργούς, προέδρους, προέδρους κομμάτων, για όλους μας. Και δεν είναι δικιά μου η σοφία, είναι θησαυρισμένη στους αιώνες, αρχή άντραν δείκνηση. Είναι παρεστησιογόνο η εξουσία κάθε μορφής, πόσο μάλλον αν αυτή η εξουσία είναι μόνιμη και δεν έχει ανάγκη επανεκλογής. Είναι διαβίου. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να σου φορούν μήτρα βασιλέα, να σου δίνουν ράβδο βασιλέα, να σε δίνουν με μανδύα βασιλέα και κάθε φορά που σηκώνει το χέρι σου να βλέπεις κεφάλια ανθρώπων κειμένα μπροστά σου. Σας λέω, εγώ το έχω ζήσει όχι ως δεσπότης αλλά ως παπαδοπέδι κρατώντας τα βιβλία των δεσποτάτων από μικρός και βλέποντας αυτό το θέμα. Δεν είναι και δύσκολο να την πάθει κανείς. Mm-hmm. Μέχρι και ο Μέγας Αλέξανδρος σε κάποιο βαθμό είχε την παρασυρθεί από τις Μηδίας και της Περσίας εκεί τον χρυσό, τον πλούτο, την έγλη και τη δόξα. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω, Παναγιώτη, δεν ξέρω, δεν το λέω, δεν μου είναι, θέλω ιεράρχη το Μόσχου και κάθε ιεράρχη να είναι σωστός. Η Εκκλησία θέλει Μητροπολίτη Μόσχου, θέλει Αρχιεπίσκοπο. Και για να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, mm-hmm. όπως θέλει και πολιτικούς βέβαια, όπως θέλει και εκπαιδευτικούς, όπως θέλει και άλλους. Είπα κάποια στιγμή στον Μακαριότατο, και το λόγο της τιμής μου να μην ευηκανιστώ το όνομα του Θεού, δεν χρειάζεται, θα το κατεβάζουμε το Θεό σε αυτό το σημείο της συζήτησης. Είπα στον Μακαριότατο σε συζήτηση ενώπιον, όταν πήγα σε μια από τις δύο τουλάχιστον προσπάθειες που έκανα για να τα βρούμε, όχι για να τον εξερμενήσω, ούτε έχω, του είπα, μάλιστα θα σας το πω έτσι με το θάρρος και το θράσος που διακρίνει, του είπα. Μακαριότατε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να συμφωνήσουμε σε μια θέση αρχής για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Η θέση αρχής είναι η εξής. Μακαριότατε, δεν έχω πείσει τόσα χρόνια ότι ούτε σας φοβάμαι, αλλά ούτε σας έχω ανάγκη. Ναι, παιδί μου, το με έχεις πείσει για αυτά τα δύο. Τότε, αφού σας έχω πείσει, νομίζω ότι δεν έχω λόγο να μην είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Mm-hmm. Οπότε, ένα από τα πολλά ειλικρινή που του είπα, γιατί μόνο ειλικρινή του είπα, ήταν το εξής. Μακαριότατε, δεν το λέω για αστεία. Αν θέλετε να αλλάξουμε θέση, ευχαρίστω θέλετε να γίνω αρχιεπίσκοπο. Είμαι άγαμο άνω των 35 με πτυχίο θεολογία και ευχαρίστω να γίνετε εσεί τότε ευρωβουλευτή. Και να μπείτε στην πολιτική. Χρειαζόμαστε και ευρωβουλευτέ, χρειαζόμαστε και πολιτικού, χρειαζόμαστε και αρχιεπίσκοπο όμω. Κάποιο πρέπει να κάνει και τη δουλειά του αρχιεπίσκοπου. Αν δεν τη θέλετε, την παίρνω ευχαρίστω και σα δίνω τη δικιά μου. Αλλά αν τη θέλετε, παρακαλώ, πρέπει να γεμίσετε τη θέση. Ενώ θέλουμε όχι όλα τα άλλα που κάνετε, αλλά χρειάζεται και αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος, mm-hmm. που να μιλάει για αγάπη, για ελπίδα, για ανάσταση, για Χριστό και Παναγία. Συγγνώμη, αλλά 20 χρόνια του λέω, μόνο εγώ μιλώ για αυτά με τις αδυναμίες μου. Λοιπόν, με τις ελλείψεις μου. Ανδρέα, κοιτάω το ρολόι και δυστυχώς πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση, αλλά έχω περίμενε. Δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς για την βράχτια σας, γιατί δεν σου λοιπόν, όχι, εγώ θέλω. Θα τα πούμε σύντομα όμως. Όχι. Θέλω και θα σου πω και το θέμα, να προειδεάσω και τους ακροατές μας. Θα σε ήθελα την ίδια ώρα αύριο. Για να συζητήσουμε πώς η Εκκλησία, γιατί πολλοί επικαλούνται τις τελευταίες ημέρες, ότι λένε ότι κουτσά στραβά, έχει δίκιο Μόρφου, γιατί πάντα από τον Απόστολο Παύλο μου αναφέρουν σε φορεία ότι οι ομοφιλόφιλοι ήταν. Λοιπόν, θέλω να δούμε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας. Θεολογικά, η σημερινή ήταν χρήσιμη πάρα πολύ. Η αυριανή θεωρώ ότι είναι σοβαρότερη και χρησιμότερη και σε παρακαλώ τώρα. Να ναι. την κάνουμε αυτή θα την κάνουμε. Ναι. Το κλείσουμε. Με το που θα τελειώσω. Σήμερα
να είναι αύριο μαζί μας, γιατί έχω απαντήσεις σε αυτά. Μπράβο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σοβαρές απαντήσεις. Μάλιστα. Εύλογες οι ερωτήσεις, αλλά υπάρχουν απαντήσεις. Ωραία, χαίρομαι. Καλή σου ημέρα, Ανδρέα Πιτσιλίδη, να σε καλά. Γεια σου, Παναγιώτη μου, γεια. Κυρίες και κύριοι.